να αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε την ατζέντα της εκπομπής. Να πάμε στα Χανιά και στην Βίκη την Παπαδογιαννάκη για να δούμε τι γίνεται με το δικαστικό πλέον σκέλος της υπόθεσης δολοφονίας στο Βαβακόπουλο Χανίων. Βίκη Παπαδογιαννάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικολέτα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ σωστά το έθεσες. Έχουμε περάσει πλέον στο δικαστικό σκέλος. Μιας και να θυμίσω ότι ο 60χρονος δράστης της δολοφονίας κατά του 43χρονου Κώστα Κατσουλάκη ομολόγησε εξ αρχής και συνελήφθη στα πρώτα και όλες λεπτά της πράξης του. Σήμερα δικαιοσύνη για αυτή την άγρια δολοφονία σε βάρος του 43χρονου ζήτησαν συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί του που συγκεντρώθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων την ώρα που ο 60χρονος δράστης απολογούνταν στην ανακρίτρια για την εμψύχρο εκτέλεση του άτυχου 43χρονου, για την οποία κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακιστέως. Να πούμε, Νικολέτα, ότι ο 60χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού. Σήμερα, απολογούμενος στην ανακρίτρια, υποστήριξε ότι θεωρούσε πως το θύμα είχε εμπάθεια μαζί του και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο τον σκότωσε, όπως είπε. Να πούμε επίσης ότι ο 60χρονος είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για φθορές κατά της δημόσιας περιουσίας και γενικότερα για παραβατική συμπεριφορά. Γι' αυτό και σήμερα τόσο ο αδελφός του θύματος, όσο και συγγενείς και συγχωριανοί του ζήτησαν να απονεμηθεί δικαιοσύνη και να καταδικαστεί για την πράξη του, για τη δολοφονία σε βάρος του άτυχου Κώστα Κατσουλάκη. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βίκη Παπαδογιαννάκη, για όλα τα τελευταία νέα. Να ανοίξουμε όμως και την αυτοδιοικητική συζήτηση. Να συνδεθούμε με τα Χανιά και να καλωσορίσουμε εκεί τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μανώλης Ντουντουλάκης, υποψήφιος δήμαρχος Πλατανιά, με την παράταξη Ανεξάρτητη Κίνηση Δήμου Πλατανιά, Νέα Εποχή. Καλησπέρα σας, κύριε Ντουντουλάκη. Καλησπέρα σας, εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε που είστε λοιπόν μαζί μας και ξεκινάω την συζήτηση αυτή. Να είστε καλά. Ξεκινάω τη συζήτηση αυτή λοιπόν με το δικό σας το όραμα για τον Δήμο Πλατανιά. Έναν Δήμο ιδιαίτερα αγαπητό και στους επισκέπτες, με έντονο τουρισμό, ο Δήμος Πλατανιά. Το δικό σας το όραμα λοιπόν. Πράγματι ο Δήμος Πλατανιάς, ο Δήμος Πλατανιά είναι ένας δήμος, μητροπολιτικός δήμος τουρισμού. Ένας δήμος ο οποίος συνδυάζεται από τουρισμό και από γεωργία, ακτινοτροφία, μελισσοκομεία. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Δήμου. Του Δήμου Πλατανιά. Ένας Δήμος με πολλές δυνατότητες, λοιπόν, κύριε Ντουντουλάκη. Με τεράστιες δυνατότητες, όμως ένας Δήμος, ο οποίος είναι τεράστιος Δήμος, ένας Δήμος με 495.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ένας Δήμος με 20.000 πληθυσμό και πραγματικά ένας Δήμος ο οποίος έχει τεράστιες ανάγκες που δυστυχώς δεν... Η Διεθνή Δημοτική Αρχή δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες αυτές και αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα είμαστε εγώ και η ομάδα μου υποψήφοι για το Δήμο Πλατανιά. Τι δεν έχει γίνει λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Ντουντουλάκη, το οποίο θέτεται εσείς ως προτεραιότητα το αμέσως επόμενο διάστημα, είναι για παράδειγμα έργα υποδομών? Είναι, καταρχήν ο Δήμος Πλατανιά είχε πραγματικά, τον είχαν εγκαταλείψει. 5 χρόνια ήμασταν αντιπολίτευση η οποία πραγματικά κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν αντιπολίτευση. Δυστυχώς ο Δήμαρχος Πλατανιά απουσίαζε. Δεν ανταποκρίθηκε στα του Δημότη. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δυστυχώς σε όλες τις κοινότητες του Δήμου, 51 κοινότητες, και γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι ο Δήμος αυτός δεν αντιμετωπίζεται εύκολα λόγω της εκτάσεως το ένα και λόγω των πολλών κοινοτήτων. Είναι 51 κοινότητες. Θέλετε, κύριε Ντουντουλάκη, λοιπόν, να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι, να πούμε για συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Χρειαζόταν οργάνωση του Δήμου, η οποία δεν υπήρχε. Χρειαζόταν
οι ίδιοι οι αιρετοί να είναι πάνω από τα προβλήματα, δυστυχώς δεν υπήρχαν. Υπήρχαν 5 αντιδημάρχοι, 9 χρόνια, οι οποίοι δυστυχώς δεν δούλεψαν. Δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Ήταν δέσμιος ο κύριος Μαλανδράκης στους αντιδημάρχους αυτούς και γι' αυτό το λόγο δεν πέτυχαν κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπήρχε στο Δήμο Πλατανιά 5 χρόνια και αυτό ήταν η αιτία κατά κύριο λόγο που εμείς αποφασίσαμε πριν 8 μήνες να είμαστε υποψήφοι και να διεκδικήσουμε την ψήφο του Δημότη του Πλατανιά. Εγώ κύριο Ντουντουλάκη θα επιμείνω. Εντοπίζεται κενά λοιπόν στην διαχείριση του Δήμου Πλατανιά τα τελευταία χρόνια. Η δικιά σας η προτεραιότητα ποια είναι? Ποια είναι αυτά τα συγκεκριμένα λοιπόν πράγματα τα οποία θέλετε να κάνετε αμέσως την επόμενη μέρα και εφόσον ο κόσμος σας επιλέξει να είστε στο τιμόνι? Το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπιστεί και που είναι το μεγάλο πρόβλημα για όλες τις κοινότητες, είτε της ενδοχώρας είτε της παραλιακής ζώνης όπως λέμε εμείς εδώ πέρα, είναι η καθημερινότητα, όπως είπα και προηγουμένως. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι να γίνουν κάποια έργα υποδομής. Και αυτό που λέω εγώ, που λέμε όλοι οι υποψήφοι μεγάλα έργα, θα πρέπει να προϋπάρξει, να υπάρξουν μελέτες. Και το γνωρίζει όλος ο κόσμος αυτό. Οι μελέτες καταρχήν, στις μελέτες αυτές, οι μελέτες αυτές θα ενταχθούν σε κάποια προγράμματα που βγαίνουν κατά διαστήματα. Χρήματα επικαλούνται οι διάφοροι δημάρχοι ότι ξέρεις δεν έχουμε χρήματα κτλ. Ο Δήμος Πλατανιά έχει μια πάρα πολύ καλή τεχνική υπηρεσία. Μπορεί να κάνει κάποιες μελέτες και τις υπόλοιπες μπορούμε να τις δώσουμε έξω σε κάποια, σε κάποιο μελετικό γραφείο, ώστε να υπάρχουν μελέτες για να ενταχθούν σε προγράμματα. Δεν υπήρξαν μελέτες δυστυχώς όλη αυτή την πενταετία και γι' αυτό το λόγο δεν έγιναν και τίποτε ουσιαστικό έργο. Έργα τα οποία προσπαθούν να... Ένα έργο συνεχιζόμενο ήταν το οποίο ήταν από την εποχή προηγούμενου δημάρχου και παλεύουν κάποια άλλα έργα να κάνουν, τα οποία δυστυχώς είναι σε εξέλιξη, να πούμε, και σε ακριβώς ακόμα δεν είναι στη διαδικασία της χρηματοδότησης. Πάντως η αλήθεια είναι, και διαβάζοντας έτσι και κάποια πράγματα για τον Δήμο σας και για την περιοχή σας, βλέπω ότι προχωρά μετά από πολλά χρόνια, ότι εγκρίθηκε και προχωρά η κατασκευή του λιμανιού στο Κολυμπάρι. Αυτό δεν είναι ένα πρωτοβήμα, είναι και σας έτσι στο δικό σας το πλάνο? Όχι, θα σας εξηγήσω. Ναι, ναι. Εγώ στην περιοχή αυτή είμαι, επειδή έχω μια επιχείρηση εκεί, είμαι 35 χρόνια. 30 χρόνια τώρα έχει ξεκινήσει αυτή η μελέτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα του λιμανιού. Κατά κύριο λόγο το λιμάνι, ναι, ήταν το πρώτο μέλημα. Από εκεί και πέρα υπήρχε όμως το πρόβλημα της διάβρωσης της παραλιακής ζώνης. Συντοχρόνως λοιπόν έγινε μια μελέτη η οποία για το λιμάνι, για την ανάπλαση του λιμανιού, καταρχήν έγινε ένα, αρχικά το λιμάνι είχε ξεκινήσει πριν 7 χρόνια. Ο ένας μόλος δυστυχώς έγινε λάθος, από λάθος παρακολούθηση του έργου, όχι από λάθος μελέτη. Στη συνέχεια έχει γίνει μία μελέτη για την ανάπλαση του λιμανιού και επιπλέον για τη διάβρωση, με κάποιους μόλους επιπλέον. Αυτό έχει ξεκινήσει, σας είπα, τώρα και 25-30 χρόνια. Nice. Λοιπόν, είναι ένα συνοχιζόμενο δηλαδή έργο για να... Απλά επέτυχε στο τέλος, μετά από 25 χρόνια παίρνουμε μια χρηματοδότηση. Μάλιστα. Κύριε Ντουντουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακούσαμε τις προτεραιότητές σας, ακούσαμε λοιπόν και το όραμά σας για τον Δήμο Πλατανιά, φυσικά και την κριτική την οποία ασκήσατε στην Ινδημοτική Αρχή. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ.